Γεια σας καλές μου φίλες και φίλοι. Πάρα πολλοί από εσάς κατά διαστήματα μου ζητήσατε να κάνω και κάποιες συνταγές πιο light για όλους αυτούς που έχουν κάποιο πρόβλημα ή που θέλουν να τρέφονται πιο υγιεινά. Επειδή όμως εμένα μου αρέσουν οι παραδοσιακές συνταγές και για να μην σας μπερδέψω με κάποια πράγματα τα οποία εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω και τόσο πολύ, έχω σήμερα μία ειδικό μαζί μου με την οποία θα μαγειρέψουμε παρέα. Είναι διατροφολόγος και θα μας δώσει τη δική της συνταγή για μία light εκδοχή ενός πάρα πολύ αγαπημένου φαγητού. Light, χορταστικό και πεντανόστιμο μουσακά. Γεια σου παπουτά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να μαγειρέψουμε μαζί παρέα μία πολύ αγαπημένη μου συνταγή. Ανυπομονούσα καιρό να τα πούμε στην κουζίνα με αυτόν τον τρόπο. Ονομάζομαι Βασιλική Καραγιάννη, είμαι κλινική διαιτολόγος, διατροφολόγος με εξειδίκευση στην παχυσαρκία, την παιδική διατροφή και το διαβήτη. Και σήμερα σου προτείνω μία πολύ νόστιμη συνταγή, αγαπημένη συνταγή, ελληνική παραδοσιακή συνταγή, που όμως είναι λίγο παρεξηγημένη. Γι' αυτό και θα δείξουμε πώς μπορούμε να την αλλάξουμε, να την παραποιήσουμε, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι να τη γευτούμε, ανεξάρτητα εάν, για παράδειγμα, είμαστε στη διαδικασία απώλειας βάρους ή αν για κάποιους λόγους υγείας, όπως για παράδειγμα ο διαβήτης, είμαστε αναγκασμένοι να περιορίσουμε τις θερμίδες μας ή μας έχει συσταθεί από το γιατρό μας να χάσουμε κάποιο από το επιπλέον βάρος για το καλό της υγείας μας. Και παράλληλα αισθανόμαστε την ανάγκη να θέλουμε να συνεχίσουμε να γευόμαστε αγαπημένες γεύσεις και συνταγές. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα φτιάξουμε ένα light, χορταστικό και πεντανόστιμο μουσακά. Με ελάχιστο λάδι και πολύ λιγότερες θερμίδες από το κανονικό, στη συνταγή αυτή σου προτείνω να κάνεις το εξής. Θα πάρεις μία κουταλιά της σούπας. Θα μετρήσεις το ελαιόλαδο με την κουταλιά της σούπας σε ένα μικρό μπολάκι. Θα χρειαστούμε 750 γραμμάρια κιμάς μοσχαρίσιος άπαχος. Ο κιμάς που αγοράζεις να είναι πάντα κάτω του 10% λιπαρών, γιατί αυτό σημαίνει ότι ποσοστιαία ο κιμάς μας έχει περισσότερη πρωτεΐνη και θρεπτικά συστατικά. Άλλα τόσα γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό 0,2% λιπαρά. Light κάνουμε. 3 κρεμμύδια, 3 αυγά, 5 κολοκυθάκια, 3 μεγάλες μελιτζάνες και σάλτσα ντομάτας περίπου μισό κιλό με 600 γραμμάρια. Και θα χρησιμοποιήσω την ντομάτα ομοσπονδίας στο τρίφτη. Κόβουμε τις μελιτζάνες σε λεπτές ροδέλες. Πάχουν περίπου μισό εκατοστό. Το ίδιο ακριβώς θα κάνουμε και με τα κολοκυθάκια, εννοείται. Είμαι μέλος μιας ομάδας γυναικών, δυναμικών γυναικών, που έχουν ξεκινήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα, το heliocentriclife.com, που έχει ως σκοπό να παρέχει υπηρεσίες υγείας και ευεξίας σε όλες τις ελληνόφωνες γυναίκες ανά τον κόσμο. Έχουμε επίσης και μια ομάδα στο Facebook, η οποία λέγεται Αυτοφροντίδα, Self-Care, μπορείτε να τη βρείτε και με ελληνικά και με αγγλικά, όπου και αλληλεπιδρούμε, ανταλλάσσουμε ιδέες, βοηθάμε ο ένας τον άλλον και εκεί μπορείς να μάθεις περισσότερα για εμάς, να μας γνωρίσεις, να μας μιλήσεις και επίσης να αλληλεπιδράσεις και να μαθαίνεις πάνω τα νέα μας. Ό,τι κάνουμε βρίσκεται εκεί και σε προσκαλώ να γίνεις και εσύ μέλος αυτής της δοτικής κοινότητας. Παίρνουμε ένα ταψί με μία λαδόκολλα και αραδιάζουμε τις ροδέλες έτσι ώστε να τις ψήσουμε στο γκριλ. Αλλά δεν θα λαδώσουμε με πολύ μεγάλη ποσότητα λαδιού. Εδώ θα είμαστε προσεκτικοί. Και επειδή η Βασιλική μας απαγορεύει το πολύ λάδι, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με 3 κουταλιές ελαιόλαδο. Θα περάσω λίγο το αντικολλητικό χαρτί με ελαιόλαδο, γιατί αυτό δεν τραβάει και τόσο πολύ, αλλά μοιράζεται ομοιόμορφα. Το ελαιόλαδο είναι από τα πιο ευεργετικά τρόφιμα που έχουμε, γιατί τα αντιοξειδωτικά του, οι βιταμίνες του, όλα τα μικροθρεπτικά του συστατικά, παράλληλα όμως είναι και πολύ πολύ πλούσιο σε θερμίδες. Οπότε η ποσότητα μετράει. Το καλό είναι ότι τα ευεργετικά του συστατικά τα λαμβάνουμε σε καλές αναλογίες, ακόμα και όταν μειώνουμε κατά πολύ την ποσότητα του ελαιολάδου. Δεν χρειάζονται μεγάλες ποσότητες. Θα ρίξω λίγο αλατάκι. Θα πάρεις ένα πινέλο και θα περάσεις με το πινέλο
Θα φτάσει για όλες τις ροδέλες μελιτζάνας και κολοκυθιού. Τη μελιτζάνα όσο λάδι τη δώσουμε θα το πιει όλο. Περνάμε με ελαιόλαδο, τσιγκουνευόμενη. Και άμα δεν σου φτάσει, άντε, βάλε κι άλλο λίγο, μισό. Γιατί όπως λέει και η Βασιλική. Αλλά όχι παραπάνω, γιατί πολύ απλά δεν χρειάζεται. Πάλι αφήσεις και βάλεις πιπέρι. Και στο γκριλ του φούρνου ψήνουμε πάνω-πάνω. Ώσπου να φτιάξω την πρώτη στρώση κολοκύθια, ψήθηκαν οι μελιτζάνες. Όσο οι ροδέλες μας ψήνονται στο φούρνο, μπορούμε να φτιάξουμε τον κυμά. Και τα μπαχαρικά μας για τον κυμά. Μαζί με τα προϊόντα Ομοσπονδία μου ήρθαν και τα νέα μείγματα Grill Philosophy. Τα μείγματα αυτά έχουν προκύψει από μια στενή συνεργασία του σεφ Γιώργου Καραγιάννη, συγγραφέα βιβλίων μαγειρικής, και του Γιώργου του Μαλιώρα, ο οποίος κατασκευάζει ψισταριές και έχει και το γνωστό κανάλι στο YouTube με την ονομασία Grill Philosophy. Έτσι ακριβώς και η ονομασία των μειγμάτων για κρέατα. Και μην νομίσετε ότι τα μείγματα αυτά είναι μόνο για κρέατα που ψήνουμε. Και σήμερα θα γίνει η πρώτη δοκιμή και θα σας δείξω ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε οποιοδήποτε μαγειρευτό φαγητό που περιέχει κρέας. Μόλις το άνοιξα, το άρωμά του είναι απίστευτο. Και επειδή συμβουλεύτηκα τους δημιουργούς των μειγμάτων, θα σας δείξω σήμερα πώς θα το χρησιμοποιήσετε σε κυμά. Παραδείγματος χάρη για το μουσακά. Θα χρησιμοποιήσουμε το μείγμα για μοσχάρι και θα το διαλύσουμε σε νερό όπως αναγράφεται επάνω στη συσκευασία. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Στα 750 γραμμάρια κυμά που έχω εγώ εδώ, θα πάρω 60 ml νερό κρύο και θα ρίξω μέσα 30 γραμμάρια από το μείγμα μπαχαρικών για μοσχάρι. Επειδή το μείγμα μπαχαρικών περιέχει και αλάτι, υπολογίζουμε πόσο αλάτι θα προσθέσουμε μετά στο φαγητό μας. Θα το ανακατέψουμε έως όπου διαλυθεί το αλάτι που περιέχει το μείγμα. Θα περιχύσουμε με το μείγμα το κυμά. Θα το ζυμώσουμε τώρα πολύ καλά. Ώσπου να τσιγαρίσουμε τα κρεμμύδια, θα το αφήσουμε λιγάκι να μαριναριστεί. Θα ψιλοκόψουμε το κρεμμύδι και αντί να το τσιγαρίσουμε σε πολύ μεγάλη θερμοκρασία και πολύ λάδι, θα μετρήσουμε ξανά το λάδι. Και θα ρίξουμε μέσα τα κρεμμύδια και πάμε να ακούσουμε τη Βασιλική. Και μία κουταλιά της σούπας με μια μισή φτάνει για την ποσότητα κρεμμυδιού, ίσα ίσα να το γυρίσουμε και να πάρει αυτό το ροδοκόκκινο χρώμα, να μαλακώσει. Όταν το κρεμμύδι μας είναι έτοιμο, θα προσθέσουμε τον κυμά. Θα τον καβουρδίσουμε, θα τον γυρίσουμε. Αφού έχουμε καβουρδίσει τον κυμά, αναδύονται κάτι αρώματα από αυτά τα μείγματα, άλλο πράγμα. Μάθος. 600 γραμμάρια ντομάτα ομοσπονδία στο τρίφτη. Και ήρθε η ώρα για τα μπαχαρικά μας. Εδώ τώρα μπορούμε να προσθέσουμε και δικά μας μυρωδικά μπαχαρικά. Φυσικά και θα ρίξω εγώ ρίγανη. Μουσακάς χωρίς ρίγανη δεν είναι μουσακάς. Ευτυχώς που η ρίγανη μπαίνει και στα light. Πιπέρι μαύρο θα βάλω ίσως αργότερα αφού πρώτα δοκιμάσω και έχει πάρει μία βράση. Αυτό όμως που θα βάλω τώρα έτσι στη μύτη του μαχαιριού θα βάλουμε και λίγη κανέλα. Εγώ δηλαδή θα βάλω και λίγη κανέλα. Θα τα ανακατέψουμε. Θα αφήσουμε να μαγειρευτεί ο κυμάς για περίπου 20 με 30 λεπτά με το τηγάνι μισάνοιχτο. Προς τα μισά του βρασμού θα δοκιμάσουμε τον κυμά και αν χρειαστεί διορθώνουμε τις γεύσεις. Θα το αφήσω να βράσει ακόμη 10 λεπτά σε σιγανή φωτιά. Ο κυμάς είναι έτοιμος. Έχει μία εξαιρετική γεύση με το μείγμα που έριξα μέσα. Σβήνω τη φωτιά και κατεβάζω. 100 με 120 γραμμάρια τριμμένη γραβιέρα. Εάν έχεις τη δυνατότητα να βρεις και γραβιέρα με χαμηλά λιπαρά εκεί που βρίσκεσαι και κατοικείς, τότε ακόμη καλύτερα. Ίσως να έχεις και τη δυνατότητα να βάλουμε λίγο παραπάνω τυράκι αν σ' αρέσει στην μπεσαμέλ. Αλλά θα σου πρότεινα σε πρώτο χέρι να προσπαθήσεις να βρεις μια γραβιέρα λίγο χαμηλότερη σε λιπαρά αν γίνεται.
Αν δεν γίνεται, τότε πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί με την ποσότητα και να είμαστε πιο αυστηροί, τότε τα 100 γραμμάρια είναι 100 γραμμάρια. Και είναι η ώρα να φτιάξουμε την μπεσαμέλ. Σε ένα μεγάλο μπολ θα ανακατέψουμε το γιαούρτι, τα αυγά. Θα προσθέσω τους 3 κρόκους αυγών. Το γιαούρτι είναι 750 γραμμάρια. Αλάτι. Πιπέρι φρεσκοτριμμένο. Και μοσχοκάριδο. Θα την ανακατέψω. Και θα προσθέσουμε το τριμμένο τυρί. Αφού το ανακατέψουμε όλα αυτά πολύ καλά, ώστε να δηληθούν τα αυγά. Βασιλική, αλεύρι δεν έχει μπεσαμέλ? Ναι, παππού, καλά κατάλαβες. Δεν βάζω αλεύρι στην μπεσαμέλ. Και ο λόγος είναι γιατί η συνταγή αυτή αποσκοπεί στο να δώσει ένα χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και να περιορίσουμε τους υδατάνθρακες. Και αυτό μπορεί να έχει διπλό αποτέλεσμα. Και να βοηθήσει στον περιορισμό των θερμίδων χωρίς να μας στερήσει πολλά θρεπτικά συστατικά και να δώσει μέρος στην ποσότητα να πάρει πιο πολύ από πρωτεϊνικά στοιχεία της συνταγής αυτής, όπως για παράδειγμα ο κιμάς και το άπαχο ελληνικό γιαούρτι, τα οποία είναι και τα δύο πολύ πλούσια σε άπαχη πρωτεΐνη. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και να μπορέσουμε να ρεγουλάρουμε την αύξηση του σακχάρου στο αίμα πολύ καλύτερα και να μας κρατήσει η μερίδα μας χορτά τους για πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μην είμαστε επιρρεπείς σε τσιμπολογήματα ενδιάμεσα στα γεύματα. Άρα λοιπόν, αυτό κάνει τη συνταγή κατάλληλη για άτομα που θέλουν να χάσουν βάρος και για άτομα που προσέχουν το σακχαρό τους. Και είμαστε έτοιμοι να χτίσουμε το μουσακά μας. Τα θεμέλια πέσανε. Βάζουμε μία στρώση μελιτζάνας, μία στρώση κολοκυθιού και από πάνω μία στρώση κιμά και συνεχίζουμε. Βασιλική, οι πατάτες δεν θα βάλουμε? Και οι πατάτες λαχανικό δεν είναι? Η εξήγηση είναι απλή. Οι πατάτες για εμάς τους διαιτολόγους είναι σαν να λέμε ισοδύναμο με το ψωμί, τα μακαρόνια, το ρύζι, το πληγούρι, το κουσκούς, τις φρυγανιές, το αλεύρι. Γι' αυτό το λόγο και δεν τις καταλέγουμε στα λαχανικά, γιατί δίνει πιο πολλές θερμίδες και τις συγκαταλέγουμε στην ομάδα των αμυλούχων τροφών. Στην περίπτωση μας λοιπόν, θέλουμε να μειώσουμε τους υδατάνθρακες στη συνταγή αυτή κατά ένα ποσοστό. Γι' αυτό και την ποσότητα πατάτας που θα βάζα στο μουσακά την έχω αντικαταστήσει τώρα με ποσότητα, παραπάνω ποσότητα από κολοκύθια και μελιτζάνες. Λαχανικά. Και αυτά τα δύο λαχανικά είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, πλούσια σε νερό, πλούσια σε φυτικές ίνες. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο και δεν χάνω τα θρεπτικά μου συστατικά και παίρνω περισσότερο νερό και με κρατάει χορτάτο γιατί έχω τις φυτικές ίνες σε συνδυασμό με περισσότερη πρωτεΐνη που έχω στο υπόλοιπο γεύμα από τον κιμά και το γιαούρτι. Τα πρωτεϊνικά μου τρόφιμα αυτά, μαζί με το αυγό, κιμάς, γιαούρτι, μου δίνουν πολύ περισσότερο σίδηρο, ψευδάργυρο, καθώς επίσης και βιταμίνη Β12. Τα θρεπτικά λοιπόν αυτά συστατικά και το πιάτο όλο αυτό σαν συνδυασμός, καθιστά τη συνταγή αυτή κατάλληλη για όλη την οικογένεια. Όχι μόνο για άτομα τα οποία προσπαθούν να χάσουν βάρος ή να προσέξουν παραπάνω την υγεία τους για τον ένα ή άλλο λόγο, αλλά είναι κατάλληλη για άτομα τα οποία ακόμα βρίσκονται στην ανάπτυξη. Θα συνεχίσουμε με μία στρώση κιμά. Για θυλάζουσες, για εγκυμονούσες. Προσοχή όμως, εάν χρειαστεί κάποιο από τα μέλη της οικογένειάς μας να πάρει περισσότερες θερμίδες γιατί έχει αυξημένες ανάγκες, τότε αυτό πρέπει να το ρεγουλάρουμε με τα υπόλοιπα γεύματα ή τα υπόλοιπα στοιχεία συνοδευτικά που έχουμε στο μουσακά μας. Θα πετάξω έτσι διάσπαρτα και λίγη από την μπεσαμέλ που έχουμε και συνεχίζουμε πάλι την ίδια διαδικασία, άλλη μία στρώση, κολοκυθάκια, μελιτζάνα, κιμά. Ώσπου να τελειώσει, τελευταία στρώση θα είναι φυσικά ο κιμάς. Πάνω-πάνω θα μοιράσω ομοιόμορφα τον υπόλοιπο κιμά. Και στο τέλος θα ρίξω από πάνω την ωραία μας γιαούρτο μπεσαμέλ.
και φυσικά θα την απλώσουμε ομοιόμορφα. Στο δικό μου φούρνο συνηθίζω να το ψήνω τουλάχιστον 50 λεπτά στους 200 βαθμούς πάνω κάτω. Μπορούμε βέβαια και με το μάτι, σωστά παππού, να κοιτάξουμε πότε έχει ψηθεί και πότε η επιφάνεια της μπεσαμέλα έχει πάρει αυτό το ωραίο ροδοκόκκινο καφέ χρώμα. Και είμαι σίγουρη ότι και όσοι μας βλέπουν θα μπορέσουν να βρουν το δικό τους τρόπο και να κάνουν την αναλογία των υλικών με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να κρατήσουν τα θρεπτικά συστατικά και να καταλάβουν το σκεπτικό με το οποίο μαγειρέψαμε το πιάτο αυτό σήμερα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στην πορεία που έχουμε μπει, εάν είμαστε στη διαδικασία απώλειας βάρους, όπως είπαμε. Και όχι, δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Και αυτό είναι ένα μήνυμα για όλους αυτούς που μας βλέπουν παππού, ότι πάντα πρέπει να βρίσκουμε εύκολες λύσεις, έξυπνες λύσεις, που πρωτίστως υποστηρίζουν την υγεία μας. Και είμαστε έτοιμοι! Μπορούμε να πάμε να ψήσουμε. Μία ώρα έψησα. Τέλειος. Τέλεια ψημένος. Θα πρότεινα να περιμέναμε λίγο να κρυώσει πριν να κόψουμε το μουσακά αυτό σε κομμάτια, έτσι ώστε η μπεσαμέλ να έχει προλάβει να δέσει. Έτοιμος παππού, ο μουσακάς, πώς πάει? Το άφησα να πάρει μια ανάσα 25 λεπτά περίπου, οπότε μπορούμε να κόψουμε τώρα. Είναι 6 καλές μερίδες θα έλεγα. Αυτό είναι. Ξέρω πως το κόκκινο κρασί δεν κάνει για δίαιτα, παρόλα αυτά στην υγειά σας. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσω τη Βασιλική για τη special συνταγή. Έχει ψηθεί πάρα πολύ ωραία. Είναι πραγματικά τέλειος, χωρίς να έχει πολλά ζουμιά. Θέλω, παππού Τάσο, να το δοκιμάσεις και να μου πεις τη γνώμη σου. Χωρίς καμία υπερβολή. Δεν ξεχωρίζεται αν τρώτε μουσακά κανονικό ή μουσακά light. Έχει τέλεια γεύση μουσακά. Παππού, χαίρομαι πάρα πολύ που σ' άρεσε ο μουσακάς. Αν λοιπόν θέλετε να φορέσετε πάλι το περσινό σας μπικίνι, να κάνετε αυτό το μουσακά. Επίσης, να πω και δύο λόγια για το μείγμα μπαχαρικών. Γιώργηδες, Καραγιάννη και Μαλλιώρα, άπαιχτο. Πραγματικά έχει δώσει μια εξαιρετική γεύση στο μουσακά. Εάν λοιπόν αυτή η συνταγή σου άρεσε και θέλεις και άλλες ιδέες διατροφικές που μπορούν να σε βοηθήσουν στο δικό σου διατροφικό ταξίδι, σε προσκαλούμε 4 φορές το χρόνο σε μία συνάντηση διαδικτυακή για τσάι, όπου και θα έχεις την ευκαιρία να μας γνωρίσεις και εμένα αλλά και τη συνεργάτη Δέσμα από το Heliocentric Life, να μάθεις τι κάνουμε, να μας θέσεις ανοιχτά τις ερωτήσεις σου και να δούμε αν μπορούμε να σε βοηθήσουμε στη δική σου αυτοφροντίδα. Στην υγειά σας, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ που μείνατε ως το τέλος και παρακολουθήσατε το βίντεο. Βασιλική, θα τα πούμε σύντομα και με άλλες συνταγές σου. Γεια σας. Παππού Τάσο, χίλια ευχαριστώ. Πέρασα πολύ όμορφα που μαγείρεψα μαζί σου σήμερα. Και εύχομαι να είσαι καλά. Σε φιλώ.